Κατά της παράδοσης πυράβλων κρού στην Ουκρανία, τάχθηκε ξεκάθαρα ο Πρωθυπουργός της Σαξονίας Μάικλ Κρέτσμερ με ανάρτησή του στο Twitter. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση συνεχίζει να υπερβαίνει τις κόκκινες γραμμές που έχει θέσει η ίδια. Μετά τα τάγκς Λέοπαρτ, τώρα βλήματα κρούς. Τι ακολουθεί? Η καθημερινή φρίκη και ο θάνατος απαιτούν νέες εντατικές διπλωματικές πρωτοβουλίες από την ελεύθερη Δύση. Σε άλλο tweet ο Κρέτσμερ έγραψε: «Η Γερμανία είχε μια υπεύθυνη, έξυπνη και ισορροπημένη εξωτερική στρατηγική και στρατηγική ασφάλειας. Θέλουμε πραγματικά να αποδεχθούμε ότι οι γερμανικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν τη Ρωσία? Είμαι ξεκάθαρα κατά της παράδοσης πυράβλων κρούς», είπε. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση εξετάζει επί του παρόντος μια παράδοση των πυράβλων κρούς Ταύρους, αλλά δεν έχει λάβει ακόμα επίσημη απόφαση γι' αυτό. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς απάντησε στην ερώτηση διστακτικά κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο ZDF. «Όπως και στο παρελθόν, θα ελέγχουμε πάντα κάθε απόφαση πολύ προσεκτικά. Τι λειτουργεί, τι έχει νόημα, ποια μπορεί να είναι η συνεισφορά μας». Ο Μάικλ Κρέτσμερ είναι ένας από τους λίγους πολιτικούς στη Γερμανία και είναι πιθανώς ο μόνος με υψηλή κυβερνητική ευθύνη που δεν συμμερίζεται πλήρως τον κυρίαρχο αντιρωσικό προσανατολισμό της γερμανικής πολιτικής. Ήδη από τον Αύγουστο του 2022 επέκρινε σκληρά την πολεμική γραμμή εξωτερικής πολιτικής της γερμανικής κυβέρνησης και ζήτησε μία λύση μέσω διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία.